και θα συνεχίσουμε αμέσως στην εκπομπή με ένα αγόρι το οποίο εγώ το έχω μέσα στην καρδιά μου. Παρότι είναι πρωταθλητής, έχει, ρε παιδί μου, σκεφτόμουν χθες τι είναι αυτό η παιδικότητά του που τον κάνει τόσο ξεχωριστό. Τελικά δεν είναι παιδικότητα, είναι μια αυθεντικότητα που έχει και μιλάω για τον Μίλτο Τεντόγλου, ο οποίος δεν ξέρω έχει ξαναμιλήσει σε εκπομπή. Ποτέ. Ωραία. Πού είναι ο Χρήστος Λυσέας? Χρήστο μου, συγχαρητήρια αγόρι μου γλυκό, γιατί τον πέτυχε. Μπράβο. Στο αεροδρόμιο, έξω τέλος πάντων, μόλις έφτασε, προσγειώθηκε τέλος πάντων στην Αθήνα. Και μας μίλησε. Και είναι πρωταθλητής και στις ατάκες, ο συγκεκριμένος αθλητής βέβαια. Εγώ έλεγα παιδικότητα, αλλά εν τέλει κάποια στιγμή είχα μιλήσει και με τον προπονητή του. Ένας άνθρωπος για να γίνει πρωταθλητής έχει κάτι. Έχει μέθοδο, έχει στρατηγική. Να τον απολαύσουμε παρακαλώ, Μίλτος Τεντόγλου, εδώ στο πρωινό μας. Μίλτο, γεια σου. Καλώς όρισες, συγχαρητήρια. Ευχαριστώ. Επιστροφή με το πρώτο διαμάντι της καριέρας σου από τη Ζυρίχη, πώς νιώθεις? Από πού είστε? Από τη Φέσκορδα. Έχουμε πρεμιέρα τη Δευτέρα. Και θα είσαι το ποδαρικό μας. Okay. Πώς νιώθω? Ευχαριστημένος είμαι. Πρώτο μου διαμάντι, έκανα και καλή επίδοση. Όλα καλά, τελείωσε η σεζόν με τον καλύτερο τρόπο. Ήταν κάτι που ήθελες πολύ? Όχι, δεν τρελαίνομαι κιόλας για τα διαμάντια και τα Diamond League. Τα θεωρώ όχι τόσο σημαντικό αγώνα, αλλά εμένα με ενδιαφέρει η επίδοση που έκανα πιο πολύ. Και τελείωσε η σεζόν έτσι και είναι μία από τις καλύτερες επίδοσεις που έχω κάνει. Πού αφιερώνεις το διαμάντι? Στη μάνα μου, ξέρω. Ποιος ήταν ο πρώτος άνθρωπος που μίλησες από την Ελλάδα όταν κέρδισες το διαμάντι, όταν ήρθες στην πρώτη θέση? Τέτοια θέλετε. Με την κοπέλα μου μίλησε, εντάξει. Και τι σου είπε? Μπράβο, μου έστειλε μηνύματα τη διάρκεια του αγώνα, πάντα κάνει, πάντα με βλέπει, ξέρει κιόλας από Στίβο. Μου είπε μπράβο, το 42, ωραίο. Ποιοι είναι οι στόχοι σου από εδώ και πέρα? Είναι να συνεχίσω τις καλές επιδόσεις, τα μετάλλια, να κάνω ακόμα μεγαλύτερες επιδόσεις. Καμία σχέση δηλαδή με αυτές που κάνω τώρα, ακόμα περισσότερο. Το μόνο μετάλλιο που μου λείπει είναι το χρυσό παγκόσμιο ανοιχτού, γιατί φέτος ήμουν δεύτερος. Στο κλειστό το έχω κερδίσει, είναι το μόνο που δεν έχω κερδίσει, άρα αυτό θα ήθελα και στους Ολυμπιακούς Αγώνες ξανά, αν μπορούσα να κερδίσω, ήταν υπέροχο. Σε ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, γεια. Wow, τον αγαπώ. Καλή επιτυχία, αυτά είναι τα πρότυπα. Εννοείται, μόνο αυτά. Εγώ δεν θα ξεχάσω ποτέ την ατάκα του ότι κάνω τις επιδόσεις αυτές γιατί μου σπάει τα νεύρα μου η κοπέλα μου. Ναι, αλλά είδες τώρα, τα βάλε σωστή σειρά. Πρώτα τη μαμά του, μετά την κοπέλα του. Αυτή είναι η σωστή σειρά. Βέβαια, έτσι είναι η σωστή σειρά. Αυτή είναι η σωστή σειρά. Βέβαια. Πρώτα τη μαμά σου και μετά την κοπέλα. Αφού το τηλεφώνησε δεν είναι η κοπέλα. Ναι, αλλά είπα αφιερώνω στη μαμά μου το διαμάντι. Αυτό ναι. Την ανέφερε πρώτη. Το πώς αντέδρασε αυτό. Γιατί αν. Συγγνώμη λίγο. Γιατί αν αφιερώσει τη μαμά σημαίνει ότι όλη σου τη ζωή θα σέβεσαι και τη γυναίκα που έχεις δίπλα σου. Πρέπει πολύ να αγαπάς τη μαμά σου για να αγαπάς. Εγώ μένω και τη σε κάτι άλλο. Τα διαμάντια δεν με ενδιαφέρουν. Δηλαδή το διαμάντι από πίσω έχει και μια άλλη ερμηνεία. Είναι τα λεφτά. Κάποιος δηλαδή. Η δόξα. Ναι, αλλά εγώ το κάνω γιατί το αγαπώ. Το κάνω για την Ελλάδα. Και ακόμα έχω να δώσω αρκετά. Δεν σημαίνει κάτι για μένα. Ναι. Δηλαδή με μία λέξη δεν με ενδιαφέρουν τα διαμάντια και πολύ δεν είναι ο στόχος μου αυτός. Θέλει τη διάκριση, το μετάλλιο. Το αμυγός αθλητικό. Πρωτοαθλητής. Για εμάς τις γυναίκες πάντως αυτό είναι πολύ πιο ρωτεύσιμο από το υπόλοιπο. Τους αθλητές star που δεν μιλάνε, τι είναι διαφορετικοί. Αυτός είναι το απόλυτο αυθεντικό πρότυπο διαρκείας. Και δεν είναι στυλιζαρισμένο στις απαντήσεις του. Νομίζω ότι αυτό το κάνει ξεχωριστό. Και χαμογέλασε και περίεργα όταν άκουσε το όνομά σου. Εγώ το κρατάω αυτό. Είπε, wow, βέβαια. Χαμογέλασε μόνο τότε βασικά. Έκανε σαν και σένα που δεν τη φαίει γι' αυτό.